Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο Μπορείς να το σώσεις. Θα ξεκινήσουμε να μιλήσουμε λίγο για τα θέματα των δανείων και για τις 120 δόσεις που ακούγονται και όλος ο κόσμος είναι σε μια αγωνία πώς θα μπορέσει να ενταχθεί, ποια θα είναι τα κριτήρια. Εγώ έχω μια αρχή ότι αν και εφόσον δεν μπει στη Βουλή το νομοσχέδιο και τελειώσει η διαδικασία, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος εάν όλα αυτά θα ισχύουν. Εμείς όμως δημοσιογραφικά μπορούμε να το προσεγγίσουμε το θέμα και να πούμε ότι εάν και εφόσον ισχύουν όλα αυτά, αυτό που τον νόμο που ξέραμε το 2015 δεν θα είναι ο ίδιος. Δηλαδή θα υπάρχουν κριτήρια ένταξης, κριτήρια που θα έχουν να κάνουν με το εισόδημα, με την ακίνητη περιουσία και με τις τρέχουσες υποχρεώσεις τις μηνιαίες σε ό,τι έχει να κάνει τα ταμεία. Και ενδεχομένως θα βγαίνει και ένα ποσοστό κουρέματος είτε στο κεφάλαιο είτε στις προσαυξήσεις. Όλα αυτά όμως προτείνω να περιμένουμε να τα δούμε, γιατί μακάρι να έρθουν, γιατί ξέρετε αυτή την περίοδο ο Έλληνας είναι λίγο ταλαιπωρημένος, ως πολύ. Και μην του δώσουμε εμείς ελπίδες και έρθει ένα νομοσχέδιο σε αυτό που ήρθε με τα κόκκινα δάνεια, και ενώ περιμέναμε την αντικατάσταση του νόμου Σκατσέλη και ήρθε ένας νόμος που κάποια μερίδα μπορεί πραγματικά να βοηθά, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλο ποσό δανειοληπτών που δυστυχώς θα μείνει έξω. Εμείς βγήκαμε, είπαμε την άποψή μας, σκληρά, ορθογραφήσαμε. Τώρα από εκεί και πέρα όμως θα ήταν καλύτερο να πάμε σε λύσεις, που υπάρχουν αυτές οι λύσεις. Θα πρέπει όμως να είναι, πώς να το πω, επιλεγμένα σε συγκεκριμένες διαδικασίες, γιατί διαφορετικά το αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Άρα, ξεκινάμε. Τι θα πρέπει να ξέρει ένας δανειολήπτης? Υπάρχουν δύο πολύ μεγάλες κατηγορίες. Πρώτη μεγάλη κατηγορία. Αυτοί οι δανειολήπτες που είναι στον νόμο. Ωραία. Το ξαναλέω απλά. Να βγάλουμε λίγο και το τηλέφωνο επικοινωνίας, να το βλέπει ο κόσμος. Εμείς εδώ... Ωραία. Έχουμε δύο πολύ μεγάλες κατηγορίες. Αυτές που είναι στον νόμο και αυτές που δεν είναι στον νόμο. Για την κάθε μία από αυτές τις δύο κατηγορίες θα λέμε τι μπορεί να κάνει. Λοιπόν, στο 211-1860-001 μπορείτε να κάνετε τις ερωτήσεις σας, μπορείτε διαδικτυακά και στο YouTube ζωντανά να μας βλέπετε, Blue Sky Live, να το δούμε, και αυτό μπορούμε. Άρα, μια και είπαμε και διαδικτυακά, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να καλωσορίσω τον κύριο Δανέλα Δημοσθένη, υπεύθυνο του διαδικτύου. Λοιπόν, κύριε Δανέλα, τα λέμε και εμείς εδώ. Βεβαίως. Της Ένωσης Κεντρών. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Θα ήθελα να προσθέσω ότι έχω δει πολλές από τις εκπομπές σας. Και εδώ θέσεις της ευκαιρίας μπορώ να μιλάω στον ελληνικό. Ναι, εννοείται, φίλοι μας. Βεβαίως, ευχαριστώ. Λοιπόν, έχω δει πολλές από τις εκπομπές σου και θέλω να πω ότι κάνεις μια εξαιρετική προσπάθεια να ενημερώσεις τους πολίτες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας. Είναι εκτιμήσεις, είναι για πόσο, 80%, 85%. Των συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με δανειοδοτήσεις, με οφειλές στην εφορία, σε ασφαλιστικά ταμεία. Είναι τεράστιο το ποσοστό. Δεν θυμάμαι άλλη φορά στο παρελθόν στην ελληνική οικονομία να έχει βρεθεί τόσο μεγάλο ποσοστό του οικονομικά ενεργού και όχι μόνο πληθυσμού της χώρας να βρίσκεται σε τέτοια δυσχερή οικονομική κατάσταση. Εμείς αυτό που ψάχνουμε εδώ να βρούμε είναι. Εντάξει, βγάλτε μας τα διπλά, αν είναι εύκολο. Εντάξει, να το συζητήσουμε. Εμείς θέλουμε τη λύση, ξέρετε γιατί. Υπήρχε η προσέγγιση η νομική, υπήρχε η οικονομική προσέγγιση και υπάρχει και η πολιτική προσέγγιση, και γι' αυτό και εμείς πήγαμε με τον Βασίλη Λεβέντη, έναν έντιμο άνθρωπο που στηρίζει τα λαϊκά στρώματα, και θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να του δώσουμε δύναμη έτσι ώστε και την επόμενη μέρα να είμαστε στη Βουλή και να σταματήσουμε, γιατί πραγματικά τα προβλήματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και έχω πει ο κόσμος, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, να μην τρώει αυτό το παραμύθι αριστερός-δεξιός. Όταν υπάρχει οικονομική αδυναμία, όταν ένας αριστερός και ένας δεξιός είναι και οι δύο χωρίς δουλειά, δεν έχουν καθόλου εισοδήματα, τώρα οι Έλληνες θα πρέπει να καταλάβουν ότι να πούνε όχι σε αυτό το δίπολο ΣΥΡΙΖΑ-Δημοκρατία. Υπάρχει ένας ο κεντρός που μπορούν να στηρίξουν.
Λοιπόν, εσείς πόσο καιρό είσαστε στην Ένωση Κεντρών Κοινών Ελλάδας? Αυτές τις ημέρες συμπληρώνονται 5 χρόνια. Ήταν αρχές του 2014 όταν γνώριζα από κοντά πρώτη φορά τον Βασίλη τον Λεβέντη, τον οποίο τον είχα ψηφίσει στο παρελθόν. Και ως εθελοντής ξεκίνησα και προσφέρθηκα να οργανώσω οτιδήποτε αφορά τη διαδικτυακή επικοινωνία της Ένωσης Κεντρών. Εκεί που υστερούσαμε, με τη λογική ότι τα μεγάλα κανάλια μας είχαν αποκλείσει, δεν είχαμε προσβάσεις, δεν έβγαινε κάπου ο πρόεδρος να επικοινωνήσει τις απόψεις του και τις θέσεις του. Και θεωρήσαμε μαζί με μια άλλη ομάδα παιδιών, 5 συνολικά, ότι ο ιδανικός τρόπος για να καταφέρουμε κάτι και να κάνουμε γνωστές τις απόψεις μας και τις θέσεις του Προέδρου ήταν μέσω διαδικτύου. Ωραία. Τι έχει αλλάξει από τότε? Δηλαδή, αν πάμε να κάνουμε ένα flashback και δούμε την Ένωση Κεντρών πριν 5 χρόνια και τώρα, τι είναι αυτό που θα πρέπει να ξέρει ο. Γιατί ξέρετε, ψηφίζουν και 17άριδες τώρα, έτσι. Ναι. Που είναι από 24 ως 24 ώρες. Είναι η γενιά που είναι. Τι θα πρέπει να ακούσουν αυτοί οι άνθρωποι? Ένα χέρι το κινητό είναι στο ένα χέρι και είναι η προέκταση του εαυτού τους και του τρόπου σκέψης τους. Τι έχει αλλάξει την Ένωση Κεντρών? Καταρχάς, είμαστε κοινοβουλευτικό κόμμα πλέον. Αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι εκτιθέμεθα σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους από αυτούς που μας ψηφίσανε. Και μοιραία επέρχεται φθορά, ακόμη και αν δεν κάνεις τίποτε στραβά, ακόμη και αν εφαρμόσεις, ακόμη και αν δεν παρεκκλίνεις καθόλου από τις απόψεις σου, υπάρχει φθορά. Υπάρχει μεγάλη φθορά. Αυτό είναι αναμενόμενο. Αυτό συμβαίνει σε όλους. Τι έχει αλλάξει? Συνεχίζουμε με μεγαλύτερη ορμή. Συνεχίζουμε, επειδή έχουμε μείνει σταθεροί στις απόψεις μας, έχουμε εστιάσει σε κέρια ζητήματα αυτή τη στιγμή που αφορούν την Ελλάδα. Το ένα ζήτημα είναι το ζήτημα των Σκοπίων. Βέβαια, πέρα από το ζήτημα των Σκοπίων υπάρχουν και τα οικονομικά ζητήματα. Θα τα πούμε μετά. Και θα τα δούμε και αυτά στην πορεία, ασφαλώς. Εκεί η Ένωση Κεντρών πάντα έχει μια πολύ, πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Δεν έχουμε κάνει στροφή και να κάνουμε focus μόνο στο μακεδονικό ζήτημα. Το οποίο είναι σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν σημαίνει ότι απορρίπτουμε όλα τα άλλα. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε, ότι οι προτάσεις μας για την ελληνική οικονομία δεν είναι εφαρμόσιμες. Συνεχίζουν να είναι εφαρμόσιμες. Και στο θέμα των πολλαπλών συντάξεων, που συνεχίζουν να υπάρχουν και που στερούν πόρους από την ελληνική οικονομία και στερούν πόρους από τον τομέα υγείας, για παράδειγμα. Είχα προχθές μία συζήτηση με μία γιατρό και μου ανέφερε, και με ένα φαρμακοποιό φίλο μου, που μου ανέφερε πόσο ελλιπής είναι η χρηματοδότηση στον τομέα της υγείας και πόσο πολλοί κόσμος λόγω οικονομικής αδυναμίας δεν αγοράζει τα φάρμακά του. Υπάρχουν, το οποίο προκαλεί βέβαια λυσιδωτά προβλήματα στο όλο το σύστημα, στο όλο το σύστημα της υγείας. Σωστό είναι αυτό, βέβαια. Ο κόσμος πραγματικά ακούει εκατομμύρια εκεί με το, αυτό, με το θέμα της Νοβάρτης. Εγώ, ξέρετε, έχω μια άποψη ότι θα πρέπει να έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στην αμεροληψία της ελληνικής δικαιοσύνης. Όμως. Έτσι, και άλλες δύο εξουσίες δεν πρέπει να την επηρεάζουν, να την αφήσουν να αποδώσει τη δικαιοσύνη. Το θέμα δεν είναι να δούμε αν είναι σκάνδαλο ή όχι μόνο. Εάν κάποιος αποδειχθεί ότι έχει βάλει το χέρι του στο μέλι, εγώ θέλω και το μέλι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που τη βγάζουν με 2-3 εκατοστάρικα, υπάρχουν μια κατηγορία συμπολιτών μας, οι χείρες για παραδείγματος χάρη, που αυτοί δεν παίρνουν τίποτα, είναι πολύ πιεσμένοι. Υπάρχουν άνθρωποι που θα χάσουν το σπίτι τους για 100 και για 200 ευρώ. Αν λοιπόν από όποιο χώρο και αν προέρχεται αποδειχθεί. Θα πρέπει να φέρουν πίσω και τα χρήματα. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν μπορεί κάποιος να χάνει την περιουσία του για 100-200 ευρώ, 1.000, 2.000 και να ακούει τα εκατομμύρια να κάνουν βόλτες στον αέρα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό. Δεν διαφωνώ. Έτσι. Καθόλου. Είναι γνωστό της πάση ότι. Μέχρι τότε όμως θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές αυτό μπορεί να γίνει και μπούμερακ. Δηλαδή να έχουμε μια έτσι αισιοδοξία και να δούμε και ο κόσμος να περιμένει να δει και στο τέλος να μην έρθουν αυτά τα αποτελέσματα. Εγώ, σαν Γαβρίλιος Χαλκιώτης, λέω σκληρός και αυστηρός έλεγχος και τα χρήματα. Γιατί τους Έλληνες δανειολήπτες τους ενδιαφέρει και τους πολίτες και τους συνταξιούχους τους ενδιαφέρει τα χρήματα. Αυτά που αν έχουν φύγει αυτά τα χρήματα να βοηθεί η οικονομία μας. Δεν είναι σωστό αυτό, δεν πρέπει να δούμε τα χρήματα. Αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες εκποίησης ελληνικής περιουσίας και με το νέο νόμο αυτό που ήρθε, τι να πω τώρα, έχω βγει, το έχω πει 50 φορές. Οι Έλληνες δανειολήπτες θα πρέπει να ξέρουν τα εξής, ότι σήμερα που συζητάμε δεν υπάρχει καμία αυτόματη προστασία πρώτης κατοικίας. Και εφιστώ την προσοχή, διότι τώρα λίγο τα πράγματα είναι σε μια έτσι ηρεμία λόγω ευρωεκλογών. Οι διαταγές πληρωμής και τα προγράμματα πληστηριασμού γράφονται κανονικότατα. Κανονικότατα. Τώρα, αυτά το πότε θα έρθουν είναι θέμα χρόνου. Γι' αυτό λέω ότι ξέρετε, από εδώ και πέρα πρέπει οι Έλληνες δανειολήπτες να κάνουν κινήσεις συγκεκριμένες. Λοιπόν,
Ό,τι πρόβλημα έχετε σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια, μπορείτε να βγείτε στο 2118-60-001 να με ρωτήσετε, να σας απαντήσω. Άρα αυτό που πρέπει να καταλάβουμε καλά είναι το εξής. Ότι το είπα και προηγουμένως στο δελτίο ειδήσεων, ότι ο νόμος Κατσέλη ισχύει κανονικά και είχαμε μείνει στις δύο κατηγορίες. Ό,τι θέλετε, κύριε Δάνηλα, και εσείς μπορείτε να επέμβετε, είναι τα μικρόφωνα ανοιχτά. Έχουμε αυτούς τους ανθρώπους που ήδη είναι στο νόμο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, μέχρι τώρα, δυστυχώς, για κάποιους που θέλουν και αυτούς να τους πετάξουν, τελικά μείνανε. Ευτυχώς λοιπόν αυτοί δεν είναι ολίτες, είναι κάτω από το καθεστώς του πλαισίου του νόμου. Αυτοί λοιπόν που είναι σε εξελίξη στα δικαστήριά τους μπορούν και να μην φοβούνται, αν κάτι δεν αλλάξει, γιατί εγώ, ξέρετε, από τη μία μέρα στην άλλη, αλλάζουν τα πάντα. Αν λοιπόν κάτι δεν αλλάξει, αυτοί έχουν την προστασία. Τι λέμε εμείς εδώ, σαν μπορεί να το σώσεις? Το λέω ξεκάθαρα για να το καταλάβουν. Ότι κάποιος που είναι να εκδικάσει την οριστική του απόφαση, που είναι σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε τρεις μήνες, καλό θα είναι να πάμε να κάνουμε μία διαπραγμάτευση, μία ρύθμιση και ενδεχομένως να του φέρουμε το αποτέλεσμα σήμερα. Κρατήστε στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Άρα, ένας που περιμένει να εκδικάσει την οριστική του, μπορεί σήμερα να κερδίσει το αποτέλεσμα, ένα πολύ καλό αποτέλεσμα που έχουμε φέρει σε πολύ μεγάλη μερίδα δανειοληπτών. Όσοι λοιπόν δεν είναι στο νόμο. Έτσι, αυτοί λοιπόν μπορούν να συμβουλευτούν έναν δικηγόρο, να κάνουν χρήση του νόμου. Απλά αυτό που έχει αλλάξει είναι το πλαίσιο της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Εκεί ήρθε μια ταμπλέτα, εκεί ήρθε μια φόρμα, εκεί θα μπούμε σε ένα πίνακα. Εγώ δεν δέχομαι αυτό το πράγμα ότι μπορεί κάποιος να παίξει την περιουσία του πάνω σε μια πλατφόρμα. Γιατί ξέρετε τι γίνεται, κύριε Δανέλα μου. Δεν υπάρχει να μας πούνε ποιος το χειρίζεται αυτό, ποια είναι τα κριτήρια, τι να αποφύγουμε. Δεν υπάρχει τίποτα. Όχι. Είναι ένας αυτοματοποιημένος μηχανισμός, επειδή είναι και η δουλειά μου αυτή στο διαδίκτυο. Μπορώ να γνωρίζω, καταλαβαίνω κάποια πράγματα. Γι' αυτό σας έφερα σήμερα. Είσαστε ειδικός στα θέματα αυτά. Ακριβώς. Δηλαδή, όσο μπορώ να είμαι ειδικός. Εγώ μπορώ τώρα να ξέρω πίσω από ένα κομπιούτερ ποιος κρύβεται και ποιες. Εγώ λέω ότι έχει τις καλύτερες προθέσεις. Όμως είναι το ίδιο όταν κάθομαι μαζί σας και ζητάω το πρόβλημα από το να είσαστε πίσω από ένα κομπιούτερ εσείς και να μου λέτε ναι, όχι, ναι, όχι. Είναι το ίδιο. Όχι, υπάρχει λογισμικό στο οποίο ο χρήστης εισάγει τις παραμέτρους, εισάγει για παράδειγμα το εισόδημα, εισάγει τα υπόλοιπα κριτήρια που ζητάει η εφαρμογή και λέει εξερά ένα ναι ή ένα όχι. Δεν υπάρχει κάποια ανθρώπινη παρέμβαση να αξιολογήσει μια κατάσταση, άρα να δει την κάθε περίπτωση χωριστά, που είναι το ιδανικό. Γιατί δεν είναι όλα τα προβλήματα, δεν είναι όλα ίδια. Και υπάρχουν άπειρα παραδείγματα σε αυτό. Άρα έχουμε έξω το κοινωνικό κριτήριο. Έχουμε το κατά περίπτωση. Έχουμε κάποιο που μπορεί να είναι μια ειδική κατηγορία. Έχουμε κάποιο που μπορεί να είναι ασθενή. Έχουμε κάποιο που, ενώ στα οικονομικά του στοιχεία σήμερα δείχνει αυτό ότι παίρνει 1000 ευρώ γιατί πάμε ένα χρόνο πίσω, σήμερα άνθρωπο αυτό να είναι άνεργο. Εσείς πώς το ακούτε, δεν είσαστε τώρα άνθρωπος που ασχολείται με αυτά. Αλλά λέει, αν είσαι υπερδανεισμένος, θα είσαι πότε? Μόνο αν χρωστάς μέχρι 130.000 ευρώ και μόνο εάν και εφόσον η ληξη πρόσωπη ομοφυλέωση ήταν μέχρι εκείνη τη χρονική ημερομηνία. Εσείς γιατί και εσείς είστε άνθρωπος, μπορεί ενδεχομένως να έχετε πάρει και εσείς ένα δάνειο, είσαστε άνθρωπος της αγοράς. Αυτό το ακούτε εσείς νορμάλ, λογικό? Πώς το ακούτε εσείς? Όχι, δεν το ακούω λογικό. Όπως είπα και πριν, δεν υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας να αξιολογήσει την κάθε περίπτωση χωριστά. Δεν είναι όλα τα προβλήματα ίδια. Ναι, μεν πολλοί συμπολίτες μας εμπίπτουν σε κάποιες γενικές κατηγορίες. Κατηγορία επαγγελματικών δανείων, κατηγορία προσωπικών δανείων, κατηγορία καταναλωτικών δανείων. Ενημερωμένος. Όσο μπορώ. Αν είμαστε έτοιμοι, να δείξουμε την κάρτα που λέει ο κ. Δανελάς, οπότε είμαστε έτοιμοι να σας βγάλουμε την καρτούλα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε μεγάλες κατηγορίες δανείων. Η εξατομίκευση της κάθε περίπτωσης είναι το ιδανικό σενάριο για να μπορέσει να γίνει αναδιάρθρωση των δανείων. Και το λέω όλα αυτά χωρίς να είμαι τραπεζικός. Απλά έχω λειτουργήσει μέσα στον ιδιωτικό τομέα 25 χρόνια. Είχα δική μου επιχείρηση, η οποία έκλεισε μέσα στο 2013, κατέρευσε. Λόγω της οικονομικής κρίσης και το σημαντικότερο, όχι απλά λόγω της κρίσης. Κατέρευσε γιατί οι πελάτες μου δεν είχαν χρήματα πλέον να ξοδέψουν. Άρα, καλά τα λέμε ότι εκεί είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος και αυτός είναι, ας πούμε, θύμα της κρίσης. Τι λέμε? Ότι αν κάτσουμε και πούμε, αυτά τα 83 δις που ψάχνουμε, ωραία. Αυτοί που δεν πληρώνουν είναι όλοι απατεώνες και εγώ λέω καλά λέτε και να τους έχουν και εμένα μαστίγια να τους βαράμε. Ποιος τους έφερε μέχρι εδώ όμως? Η Ένωση των Κεντρών αποκλείεται. Ποιος τους έφερε? Εγώ τους έφερα. Δεν τους φέρανε μέχρι εδώ οι λάθος πολιτικές επιλογές, να το πούμε έτσι γλυκά, μέχρι σήμερα. Δηλαδή, ξέρετε πολλούς επιχειρηματίες εσείς ή φαντάζεστε κανέναν επιχειρηματία που ενώ έχει μια επιχείρηση που έβγαζε καθημερινά χρήματα, ξαφνικά αυτός θέλει να τη χαλάσει? Ξέρετε πολλούς τέτοιους? Γιατί εγώ δεν ξέρω κανέναν. Εγώ δεν ξέρω, ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που τους τσακίσατε στους φόρους τουλάχιστον ένα 80% με έμεσους και άμεσους φόρους και τι έρχονται και λέτε τώρα φταίνουν οι Έλληνες για όλα.
Και όχι μόνο αυτό, δεν υπολογίζεται ότι αυτοί οι άνθρωποι, ένα 50% που είχαν και ένα και δύο και τρεις υπαλλήλους, σήμερα μπορούν να τρώνε στις εκκλησίες και στα συσίτια. Και ευτυχώς υπάρχει εκκλησία για την ικανή συσίτιο. Αυτά δεν τα υπολογίζετε εσείς. Τυχεροί είναι αυτοί που έχουν βρει μια δουλειά. Και τι δουλειά λέμε τώρα, 400-500 ευρώ. Αυτή είναι η δουλειά και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τι, και εδώ υπάρχει και το άλλο θέμα. Ας πούμε ότι ένας άνθρωπος έχει πάρει ένα δάνειο και θα του χάσει το σπίτι του. Και δεν δηλαδή σταματά η υπόθεση, χρωστάει και τα υπόλοιπα. Ναι. Δηλαδή, από όπου και να το δεις, δεν θα δεις ότι ρε παιδί μου, ότι κάπου, κάπως, κάτι. Και λέμε και το εξής. Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που χρωστάμε εμείς, η δανειολήψη 83 δις και το τραπεζικό σύστημα καταραίει και να μην καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα και όλο αυτό το ωραίο παραμύθι. Αυτό λοιπόν όλη η διαδικασία γίνεται, λέει, για να γίνουν τα κόκκινα δάνεια πράσινα και να πουληθούν στα φαντ. Στα φαντ θα πάρετε 10 με 11, 12% max. Και πολύ μπορεί να λέω. Τώρα τέλος πάντων. Θα πάρουμε δηλαδή από 10 μέχρι 11, 12 δις. Ωραία. Άρα το τραπεζικό σύστημα θα εισπράξει 12 δις. Άρα το πραγματικό πρόβλημα είναι 12 δις. Γιατί δεν πάτε του δανειολήψη να σα δώσουν 25. Γιατί θέλετε να αλλάξετε το DNA τη ελληνική ακίνητη περιουσία. Διότι εμένα μου χρωστάει ο κύριος Δανίλας χρήματα, δεν με ενδιαφέρει, ας πω που και να τα πάρει. Τι, τα λεφτά μου θα αποφέρε, μου και έτσι δεν είναι. Άρα εσείς δεν θέλετε τα λεφτά. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς έχουμε πει τα εξής. Πώς μπορεί να προστατευτείτε. Δεν είναι τα χρήματα το πρόβλημα. Μα άμα ήταν τα χρήματα, θα τα παίρνατε από τους δανειολήπτες. Άμα πραγματικά ψάχνατε 83 δις και θέλατε 83 δις, δεν τα πουλάγατε στο 10%. Εκτός αν είσαστε εσείς οι ίδιοι πίσω από τις τράπεζες και πίσω από τα funds. Εγώ δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι. Εμένα με ενδιαφέρει μπορεί ο δανειολήπτης να κερδίσει από αυτή την πλευρά. Μπορεί να κερδίσει κάτι. Και πόσο άδικο και, ρε παιδί μου, και έτσι εισαγωγικά ανήθικο είναι το δάνειο το δικό μου, να χάσω εγώ το σπίτι μου, γιατί χρωστώ 150.000 ευρώ και δεν είμαι στο πλαίσιο, και από την άλλη αυτό το δάνειο πουλήθηκε για 15-18.000 ευρώ. Δηλαδή δεν ταιριάζουν. Γι' αυτό ερχόμαστε και λέμε, μην επαναπαύεστε. Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα που μπορείτε να ακολουθήσετε. Όμως θέλει μια πολύ σοβαρή εξειδίκευση. Γιατί μετά δεν υπάρχει σωτηρία. Δηλαδή αυτό με την πλατφόρμα δεν έχει δεύτερες, τρίτες ευκαιρίες, κύριε Δανέλα. Καταλάβετε. Όχι, είναι αυτό που είπαμε. Είναι λογισμικό. Είναι επιλογές. Εισάγει ο δανειολήπτης τα δεδομένα και το λογισμικό παίρνει μια απόφαση. Το λογισμικό παίρνει μια απόφαση εντελώς ψυχρά. Αυτό το λογισμικό είναι η συνέχεια του κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη. Ναι, κατά μία έννοια είναι κανένα σπίτι σε χέρια κανενός προγραμματιστή. Ίσως να εφεύρουμε μία τέτοια ατάκα και να διασκεδάσουμε λίγο τις εντυπώσεις και την κατήφια που διατρέχει πάρα πολύ κόσμο αυτή την εποχή. Ο οποίος κόσμος χρειάζεται δουλειές. Χρειάζεται να έχει δουλειά. Αυτό έβλεπα και σήμερα το πρωί, καθώς πήγαινα στο γραφείο μου. Είδα ένα γραφίτι σε ένα τοίχο που έλεγε «Η δουλειά σώζει». Ναι, σωστό είναι. Η δουλειά σώζει. Ο κόσμος δεν έχει ανάγκη από ένα επίδομα, δεν έχει ανάγκη από ένα βοήθημα ή τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, το οποίο θα το εξασφαλίσει τι. Θα σώσει μεν προσωρινά μια κατάσταση για ένα-δύο μήνες, αλλά δεν είναι μια μόνιμη λύση. Αυτό το οποίο σώζει είναι η δουλειά, να έχει ο κόσμος εργασία. Και, ξέρετε, και να έχει μια εργασία με κάποιες λογικές απολαβές. Έχω υπάρξει εργοδότης και υπήρχε η εποχή που ντρεπόμουν να δίνω τους μισθούς που έβινα ακριβώς επειδή δεν μπορούσα να δώσω παραπάνω. Δεν είναι όλοι οι εργοδότες κακοί. Και πλήρωνα ό,τι προέβλεπε ο νόμος βέβαια. Και ήθελα να μπορώ να δίνω περισσότερο στους εργαζομένους μου, αλλά δεν μπορούσα. Λοιπόν, μάλιστα. Ακούστε λίγο. Και θα θυμίσω, ήμουν καλεσμένος. Είχα τη μήνα με έχει καλέσει ο κύριος Παυλόπουλος, σε ένα πάνελ του κύριου Παυλόπουλου. Και είπα λοιπόν εγώ, οι επιχειρηματίες δεν θέλουν να βάζουν χρήματα και θέλουν να έχουν ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα να τους βοηθά. Αυτό είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και από την άλλη, εγώ όταν είμαι επιχειρηματίας, μπορεί, γιατί εγώ δεν χρησιμοποιώ τη λέξη πάλι, χρησιμοποιώ τη λέξη συνεργάτης. Μπορεί ο συνεργάτης μου να παίρνει 3.000 ευρώ το μήνα. Μακάρι να είναι ο κατώτατος μισθός 3.000 ευρώ. Όταν εγώ σαν επιχειρηματίας βγάζω χρήματα, γιατί να μην δίνω 3.000 ευρώ. Φτάνει εγώ να μπορώ να βγάζω χρήματα. Εάν το δικαίωμα μου επιχείρηση δεν κάνει ούτε ένα ευρώ τζίρο και έρθει ο κύριος Δανάς και μου πει: Θες να μου δίνεις 100 ευρώ το μήνα, θα του πω: Όχι, αδελφέ, δεν μπορώ να σε πληρώνω. Μην βάζετε τους εργαζόμενους κόντρα στους επιχειρηματίες και τις τράπεζες κόντρα στους δανειολήπτες για να βγάζετε εσείς τα δικά σας συμπεράσματα. Το σύστημα σας κοροϊδεύει. Κανένας επιχειρηματίας δεν έχει πρόβλημα πως θα παίρνει ο υπάλληλός του. Κανένας. Σας το υπογράφω. Φτάνει αυτός να μπορεί να δουλεύει. Και λέει, θα κάνουμε λέει, το κατώτατο μισθό 700 ευρώ. Εγώ λέω 1.000. Προσέχτε όμως. Αν ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να λειτουργήσει και έχει 3-4 υπαλλήλους, ξέρετε, θα πει, απολύω κανένα δύο για να δω πώς το κάνουμε. Αυτές οι δύο διαδικασίες πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Δεν πρέπει εσείς να δώσετε
κάποια μπόνους, κάποιο ερέθιμο σε έναν επιχειρηματία να κάνει προσλήψεις. Δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να ανοίξετε την αγορά στα δάνεια. Ανάπτυξη ακούω, ανάπτυξη δεν βλέπω. Πού είναι η ανάπτυξη στην επιχειρηματικότητα? Πουθενά. Πού είναι η ανάπτυξη? Και το πρώτο που σας νοιάζει είναι να πάρει να δώσετε τα λεφτά πίσω εκεί, λέει να φύγουμε, να μην χρωστάμε. Ενώ το γνωρίζετε σίγουρα, αν το δημόσιο χρωστάει στον ιδιώτη, του κάνει έκπτωση, λέει, στο επιτόκιο, δεν το βάζει με 8-7%, του πει με ένα 3%. Ενώ αν εσύ χρωστάς στο δημόσιο, κοντά στο 9%. Λειτουργεί ακριβώς αντίστροφα. Κοντά στο 9%. Και μετά εσύ πώς μπορείς να αγαπάς αυτό το κράτος? Γι' αυτό έχουμε στηρίξει και όλοι μας τις ελπίδες στο Βασίλη το Λεβέντη και πιστεύουμε θα μπει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και εμείς δίπλα να το στηρίξουμε, να κουνήσουμε λίγο και να θολούμε. Αυτά τα νερά πρέπει να κουνηθούν λίγο. Δηλαδή βλέπω ότι τα πράγματα οδηγούνται σε πολύ άσχημες καταστάσεις. Πολύ άσχημες. Και μακάρι, και να κάνω λάθος, θα δείτε όμως ότι τα άσχημα έρχονται. Τι μπορεί να αλλάξει, παραδείγματος χάρη? Για πες, εσύ πιστεύω ότι μπορεί να κάτι να αλλάξει? Υπάρχει κάποιο άλλο που μπορεί να κοντρέξει από τον Βασίλη τον Λεβέντη αυτή τη στιγμή? Ποιο άλλο? Πετε μου κάποιον, πω. Και τι, με μεγάλο ποσοστό. Με μεγάλο ποσοστό για να έχει και δύναμη. Για να υπάρχει δύναμη, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε, να πιέσουμε έστω τις καταστάσεις μέσα στο κοινοβούλιο, ώστε να περάσει η πρότασή μας για την δυνατότητα του δανειολήπτη να επαναγοράσει το δάνειό του στην ίδια τιμή που θα αγοράσουν τα φαντ. Πρέπει να μας αγοράσει και λίγο παραπάνω. Έστω και λίγο παραπάνω. Δεν νομίζω ότι δεν θα είναι πρόβλημα αυτό. Και Δανέλα, δεν είναι οικονομικό μας το πρόβλημα. Όχι, δεν είναι. Εγώ ξέρω στην αρχή της διαπραγμάτευσης το εξής, ότι αν τα δύο μέρη έχουν την πρόθεση και τη θέληση να τα βρουν, είναι πέντε πάνω, πέντε, θα τα βρουν. Εσείς βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι η πρόθεση είναι τα χρήματα? Όχι. Δεν είναι τα χρήματα. Γαβρίλο, όπως είπες και νωρίτερα στην διάρκεια της εκπομπής, ότι το πρόβλημα δεν είναι τα χρήματα. Γιατί τα χρήματα που θα εισπράξουν οι τράπεζες, εφόσον καταφέρουν να πουλήσουν σε φαντ όλα τους τα κόκκινα δάνεια, είναι πόσο, 10-12 δις. Τέλος. Για 10-12 δις, βέβαια, φτάνουμε στο σημείο που πλέον τα δις να τα θεωρούμε σαν καραμέλες. Είναι, καραμέλες. Ναι. Ωστόσο, με τα μεγέθη της οικονομίας μας αυτή τη στιγμή, τα 10-12 δις είναι ένα σημαντικό με ποσό, αλλά δεν είναι ένα ποσό το οποίο είναι ανέφικτο να εισπράξει οποιαδήποτε τράπεζα και πόσο μάλλον όλες μαζί, εφόσον κάνουν μια συντονισμένη κίνηση, και κατά ψέματα, απέναντι στους δανειολήπτες, να ζητήσουν από τους δανειολήπτες να πληρώσουν ένα ποσό που μπορεί ο καθένας. Για ένα ποσό δανείου που το έχουν πάρει τρεις-τέσσερις φορές οι τράπεζες, με την αβάντα του κράτους. Έτσι να τα λέμε για αυτά, γιατί ξέρετε πια ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο. Έχει ξυπνήσει. Ναι. Το σανό πια που λέει, που ακούγεται συνέχεια, δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Γι' αυτό λέμε εμείς να δοθούν χρήματα στην αγορά. Να χαμηλώσει αυτή η φορολογία, να αισθανόμαστε ότι έχουμε ένα δίκαιο κράτος. Ένα κράτος που πραγματικά απομνέμει τη δικαιοσύνη εκεί που πρέπει, στο χρόνο που πρέπει. Και κάποιος που να έχει μια επιχείρηση και να λέει: ρε παιδί μου, δεν έχω συνέδριο το κράτος στο 80-85%. Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μετά θέλουμε, λέει, να πιάσουμε τους φόρους που λείπουν. Αυτά, ξέρετε, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτοί που τα κάνουν έχουν βγει στον δρόμο να δουν στα μαγαζιά, μπαίνουν μέσα. Εγώ την Κυριακή και το Σάββατο έκανα βόλτα εκεί στις τοπικές συνοικιακές επιχειρήσεις. Δεν είναι ευχαριστημένοι οι άνθρωποι. Δεν είναι ευχαριστημένοι, κύριε Δανέλα, ειλικρινά σας μιλάω. Επιβιώνουν πάρα πολύ δύσκολα. Και να σας πω και κάτι. Και πολλοί χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις τους, ελπίζοντας με την αλληλεγγύη της κυβέρνησης και με την είσοδο της Ένωσης Κεντρών. Ξέρετε, πολλοί μου είπαν ότι. Ελπίζουμε, είναι η τελευταία μας ελπίδα ο Λεβέντης. Λέω, δεν πρόκειται να σας προδώσει. Όχι, να σας προδώσει, θα σας προδίδει. Τώρα όχι, δεν έχουμε τέτοια. Όχι, λέω, μετά να σας προδώσει. Δεν προδίδει αυτό. Αυτός ο άνθρωπος δεν προδίδει. Λοιπόν, πήγε. Σε μπορεί να λέω στην οικία μαγαζιά που πραγματικά είχαν χρόνια ιστορία και δυσκολεύονται πάρα πολύ να επιβιώσουν. Οι συνταξιούχοι στη 10η μέρα τελειώνουν τα λεφτά. Δεν πρέπει όλα αυτά να τα ξαναδούμε. Και ξέρετε κάτι. Και όταν έχεις έναν μεγάλο επιχειρηματία και τον αβαντάρεις και του χαρίζεις χρήματα και τον άλλο κακομύρι θα του κλείσει το μαγαζάκι του για 10-20 χιλιάδες, πώς θα παλέψει αυτός ο άνθρωπος? Δεν πρέπει να του βγάλεις αυτό το βραχνά από πάνω με τα κόκκινα δάνεια, με τις δημόσιες οφειλές, για να αρχίσει να σκέφτεται επιχειρηματικά και να πει, ρε παιδί μου, τι έχω εγώ εδώ πέρα, ποιο είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έχει η επιχείρησή μου και κατ' επέκταση η Ελλάδα? Θέλετε να έρθουν ξένοι επενδυτές? Που τι θα έρθουν αυτοί, θα τους δανείσουμε εμείς τα χρήματα για να επενδύσουν. Και αφού έχετε τους καθημερινούς επενδυτές, τους Έλληνες, στηρίξτε την ελληνική επιχειρηματικότητα. Στηρίξε αυτή τη στιγμή τους ανθρώπους που παλεύουν με χίλια ζώρια για να επιβιώσουν. Στηρίξε τους δανειολήπτες. Αυτοί δεν σας κάνανε και είχατε καταστήματα, μπόνους, πήρατε προαγωγές. Αυτοί δεν τα κάνουν όλα αυτά. Στηρίξε αυτούς τους ανθρώπους.
να κάνω μια παρέμβαση, χωρίς να τα έχω μελετήσει εκτενώς. Στην Ελλάδα δεν έχουμε εφαρμόσει και δεν σκοπεύει καμία κυβέρνηση μέχρι στιγμής, από όσο βλέπω, να εφαρμόσει είτε το αμερικανικό είτε το βρετανικό μοντέλο χρεοκοπίας ενός επιχειρηματία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, ένας επιχειρηματίας ο οποίος καταραίει οικονομικά και χρεοκοπεί, του δίνει το κράτος και το τραπεζικό σύστημα την ευκαιρία να ανακάμψει. Δεν τον θεωρεί. Το δεν τον θεωρεί. Άρα, συγγνώμη, άρα υπάρχει έννοια του κράτους. Υπάρχει έννοια του κράτους. Σε μια χώρα όπου επικρατεί ο άκρατος καπιταλισμός, υποτίθεται. Έτσι, δίνει το δικαίωμα, δίνει την ευκαιρία στον επιχειρηματία να αποδείξει για ποιο λόγο απέτυχε την πρώτη φορά. Να αποδείξει ότι δεν καταχράστηκε τα χρήματα σε έξοδα που δεν αφορούσαν την επιχείρησή του. Και του δίνει λοιπόν την ευκαιρία να ξαναδανειοδοτηθεί, να ξαναλειτουργήσει επαγγελματικά. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι το 75% των επιχειρηματιών που κάνουν μια δεύτερη επιχειρηματική κίνηση πετυχαίνουν, και πετυχαίνουν με πολύ μεγάλη επιτυχία. Διότι έχουν συσσωρεύσει και έχουν την εμπειρία της αποτυχίας και ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να αποφύγουν τη δεύτερη φορά. Στην Ελλάδα, εάν αποτύχεις μία φορά, είναι το τέλος για έναν επιχειρηματία. Όχι, βέβαια. Οποιοδήποτε μεγέθους επιχειρηματία, είτε των μεγάλων, οι οποίοι βέβαια βρίσκουν τον τρόπο να ελιχθούν γιατί έχουν αυτή τη δυνατότητα, και πιο πολύ των μικρών. Άπαξ και ένα μικρό αποτύχει, είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να ξανασηκώσει κεφάλι. Για να όταν έκανα το μεταπτυχιακό μου, υπήρχε ένα βιβλίο που μας έδωσε να διαβάσουμε, που έλεγε πώς πολλές εταιρείες, ενώ πιστεύαν ότι για μια ζωή, δεν θέλω να πω τα ονόματα, δεν υπάρχει λόγος, για μια ζωή θα είναι αυτή η πρώτη στην αγορά, σήμερα δεν υπάρχουν πουθενά. Και πώς πολλές εταιρείες που σήμερα είναι ένα από τα πρώτα ονόματα, ήταν η πέμπτη ή έκτη φορά που προσπαθήσαν. Και πώς, και αυτό το λέω στους επιχειρηματίες, που υπάρχουν επιχειρήσεις που σήμερα πάνε καλά. Αρχίστε να σκέφτεστε για το επόμενο προϊόν που αυτή τη στιγμή ίσως είναι λίγο χαμηλά στις πωλήσεις σας. Δηλαδή έχω ένα προϊόν που πραγματικά προχωράει πολύ. Και νομίζω ότι για μια ζωή θα υπάρχει αυτό το προϊόν. Όχι. Θα πρέπει να σκεφτείτε ότι αύριο αυτό το προϊόν μπορεί να μην υπάρχει. Όμως, να πούμε και κάτι, γιατί πραγματικά εγώ θέλω να είμαι και αντικειμενικός. Κύριε Δανελά, όταν εγώ ξυπνάω το πρωί, έτσι, και χρωστάω στην τράπεζα, με παίρνει 32 τηλέφωνα, στη ΔΕΗ, η ΔΕΗ τώρα πια τα... Έχετε υπόψη σας αυτό, ότι τα δίνουν σε φάνς στους λογαριασμούς. Ναι. Ωραία, αριστερό πρόσημο λέγεται αυτό. Βγαίνω απ' έξω και χρωστάω στο μανάβι, στον αποδόστο από εκεί. Με παίρνουν από τις τράπεζες, γιατί έχω μπει και εγγυητή σε ένα συγγενή μου. Πάω στη δουλειά μου, κάθομαι από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, και δεν μπαίνει άνθρωπος. Και αν μπει κάποιος, μου λέει: ξέρεις κάτι, κάνει 10 ευρώ να σου δώσω 2 και τα υπόλοιπα σε 10 μέρες. Έρχεται, δεν τα λέω τραγικά, αλλά αυτή είναι η εικόνα. Έρχεται αυτός που του χρωστάω το ενίο και του λέω: ξέρεις κάτι, ρε φίλε, να σου δώσω έναντι στο έναντι, έναντι στο έναντι. Το μεσημέρι γυρνάω σπίτι μου, η γυναίκα μου είναι άνεργη. Υπάρχει πιθανότητα κάτω από αυτές τις συνθήκες εγώ να σκεφτώ επιχειρηματικά σωστά και να πω τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να ξεπεράσουμε όλο αυτό? Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όχι, σε καμία περίπτωση όχι. Δεν υπάρχει. Τώρα, δηλαδή, και είπα και στην προηγούμενη ευκαιρία, θέλω την άποψή σας γι' αυτό, ότι ας πούμε ότι για 2 χρόνια δεν θα ζητήσει κανένας τίποτα. Ούτε η τράπεζα, ούτε το δημόσιο. Πάμε στην επόμενη μέρα. Όχι. Πρέπει να μάθουμε να παράγουμε νέο χρήμα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δανέλα, που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να με καλέσετε. Η δική μας τιμή ήταν. Θέλω να απευθυνθώ στους δανειολήπτες και γενικά στους Έλληνες συνταξιούχους. Δεν θέλω να σταλαιχωριέστε, δεν θέλετε να απογοητεύεστε, αλλά έχετε ενημερωθεί. Δεν θέλω να ακούσω τώρα, δεν ήξερα. Υπάρχει ένα κόμμα, ένα ηθικό και τίμιο κόμμα, με ηγέτη έναν άνθρωπο που δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα. Είναι ο Βασίλης Λεβέτης, κύριος των Κεντρών. Είμαστε δίπλα και εμείς θα μπορείς να το σώσεις. Έχουμε λύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Να είστε καλά. Θα τα πούμε πάλι.